Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο Free Press Channel, το κανάλι που είναι αλλεργικό στον βάρβαρο νεοφιλελευθερισμό, στον απάνθρωπο μητσοταξισμό, στον καταστροφικό νεοταξισμό, αλλά και σε κάθε μορφή βίας, αυταρχισμού και αδίκου από όπου και αν προέρχονται. Ούτε να τον δουν στα μάτια του στο Μητσοτάκι, το Γιουσουφάκι του Ερντογάν οι Κύπροι. Ασκούσε πιέσεις ο προδότης στον τέος πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη προκειμένου να σταματήσει τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ για να συνεχίσει απρόσκοπτα η Αθήνα τις συνομιλίες με την Άγκυρα για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Και αν δεν το καταλάβατε, και πουλήμα της αδελφής Κύπρου και ξεπουλήμα του Αιγαίου. Το γεγονός ότι διαψεύδεται με τον τρόπο που διαψεύδεται το περιεχόμενο του βιβλίου του Κωστή Χαρικωστή αποδεικνύει ότι είναι αληθές. Είναι αληθές διότι αυτά τα οποία αναφέρονται στο βιβλίο, όπως λέμε και στη νομική γλώσσα, η οποία όμως είναι κατανοητή σε όλους, είναι παγκοίνως γνωστά. Δηλαδή δεν αναφέρεται σε κάτι το οποίο δεν συνέβη. Είναι η εξευμενιστική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Πρώτο, για παράδειγμα, δεν είναι γνωστό ότι γίνεται προσπάθεια να παρακαμφθεί η Κύπρος και να περάσει ο αγωγός προς Τουρκία. Δεν έγινε προσπάθεια από την ελληνική κυβέρνηση να παρακαμφθεί ο αγωγός και να περάσει προς Κάιρο, προς Ιτκού. Δεν έγινε προσπάθεια για μορατόριο. Αυτά είναι τα γεγονότα όταν εγγράφεται το βιβλίο και όταν ελέγονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όλα αυτά. Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Εφόσον ενοχλείται ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή και ο Κύπριος Πρόεδρος για όσα αναφέρονται στο βιβλίο και ειδικώς περί της παράκαμψης των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του αγωγού προς Τουρκία. Γιατί δεν προωθεί αυτή τη στιγμή ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον EastMed? Ήδη ο κύριος Νετανιάχου, και αυτό το έχουμε δει σε διάφορα δημοσιεύματα, είναι έτοιμος να ξαναζεστάνει την ιστορία του EastMed. Πού κολλείονται ακριβώς το γεγονός ότι υπάρχουν παρεμβάσεις από την Τουρκία, και είναι αυτό που αναφέρει ο πρόεδρος Αναστασιάδης στον Κωστή Χατζηκωστή, ότι δηλαδή θα πρέπει μέσω της Κύπρου να γίνει ένας εξευμενισμός για να προχωρήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Ποιο είναι το κίνητρο του Χατζηκωστή, για παράδειγμα, σε αυτά που γράφει? Είναι το κίνητρο να πλήξει τον Κύπριο πρόεδρο? Είναι το κίνητρο του να πλήξει τον Έλληνα πρωθυπουργό? Μιλούμε για έναν άνθρωπο 83 χρονών, που το αμάρτημά του είναι ότι αγαπά την Ελλάδα ενδεχομένως πολύ περισσότερο από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τον κύριο Πρόεδρο. Και ακριβώς αυτή ως ο πόνος για όσα συμβαίνουν είναι κατεγραμμένος μέσα στα βιβλία του Κωστή Χατζηκωστή, που κατά τραγικό τρόπο επιβεβαιώνεται επί σειρά ετών. Συνεπώς δεν υπάρχει κίνητρο. Κίνητρο υπάρχει σε αυτούς που διαψεύδουν, διότι ακριβώς ντρέπονται για την πολιτική του εξευμενισμού την οποία υιοθετούν και η οποία είναι αντίθετη με τα εθνικά συμφέροντα. Ας πάμε να δούμε αν αυτά τα οποία είπε ο Νίκος Αναστασιάδης στο Κωστή Χατζηκωστή ότι ήταν η πολιτική του Μητσοτάκη επιβεβαιώνονται ή όχι σήμερα. Υπάρχει μορατόριο με αυτή τη στιγμή το οποίο συζητείται για να επιβληθεί στο Αιγαίο? Ποιος συμφέρει το μορατόριο? Συμφέρει την Ελλάδα? Υπάρχει το θέμα της ναυτιλίας, δηλαδή του γεγονότος ότι η Ελλάδα σε βάρος των κυπριακών συμφερόντων προωθεί γενικό γραμματέα Τούρκο ενώ μας επιβάλλουν εμπάρκο? Άρα, και ενώ υπήρχε και κυπριακή υποψηφιότητα, την οποία μάλιστα επικροτούσαν οι Γερμανοί εταίροι μας και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Άρα γιατί υπάρχει διάψευση πάνω σε μια πολιτική η οποία νομίζω ότι ό,τι γράφει ο Κωστής, ο Χατζηκωστής, το διάβασα με πολύ προσοχή, είναι αυτό που λέμε όλοι, ότι αυτή η εξευμενιστική πολιτική την οποία εκφράζει η Ελλάδα εξυπηρετεί πολύ περισσότερα τα τουρκικά συμφέροντα παρά τα δικά μας. Το μορατόριο είναι εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων και ιδιαίτερα της Ελλάδος. Διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία μετά το σεισμό, ας πάρουμε τον τουρκικό στόλο, είναι παρκαρισμένος, θα έλεγα, κοντά στην Αλεξανδρέτα. Προσπαθεί να βοηθήσει. Το ίδιο και η αεροπορία. Έχουν μετατοπιστεί αεροσκάφη ανατολικά, διότι χρησιμοποιούνται αεροδρόμια για μεταφορά διαφόρων αγαθών στην περιοχή που έχει πληγεί από το σεισμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε εναντίον του Ελλάδος. Τι βλέπουμε εδώ? Μια παρέμβαση των Αμερικανών για το moratorium. Δηλαδή, μετατόπιση των συγκρούσεων σε τόπο και χρόνο. Αργότερα, τη σύγκρουση στην ελληνοτουρκική σύγκρουση. Τι μας λένε? Όχι σε μεγάλες ασκήσεις. Όχι, ξέρω εγώ, σε θάλασσα, ξηρά και αέρα. Δηλαδή, από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά, εκεί που η Τουρκία έχει βάλει τα οριά της για την κυριαρχία στο Αιγαίο, δεν θα γίνονται τίποτε. Αυτό τι επιπτώσεις θα έχει?
Πολύ απλά να σας εξηγήσω. Η εκπαίδευση των στρατιωτών, ο ελληνικός στρατός έχει, είμαι επαγγελματικό στρατό, η εκπαίδευση και των επαγγελματιών αλλά και των εφέδρων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Διότι υπάρχει ένας κανόνας στους στρατούς όλου του κόσμου. Πολεμάμε όπως εκπαιδευόμαστε. Άρα λοιπόν το ότι δεν εκπαιδευόμαστε όπως πρέπει έχουμε τις εξής επιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όταν δεν συνεχίζεις την εκπαίδευση, αυτό αποβαίνει εις βάρος της αυτοματοποίησης των ενεργειών σου, του ηθικού και γενικά της ικανότητας, χωρίς να έχεις κάποια αναστολή, να εκτελείς τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να γίνουν. Σε ό,τι αφορά τα έφεδρα στελέχη, τους στρατιώτες, τους κληρωτούς, θα περάσουν 2, 3, 4, 5 σειρές, γιατί από ό,τι φαίνεται και μετά τον Αύγουστο οι Αμερικάνοι θα μας πιέσουν να συνεχιστεί το μορατόριο. Να μείνουν ανεκπαίδευτοι. Ανεκπαίδευτοι έφεδροι σημαίνει, κυρία Αργυρού, αν γίνει κάτι, η εφεδρεία που θα κληθεί θα είναι, θα έλεγα, να χρησιμοποιήσω τροφή για τα πολυβόλα. Διότι εκείνο που σώζει την κατάσταση είναι η εκπαίδευση. Γι' αυτό επιμένουμε. Εάν χαθεί η Κύπρος, θα χαθεί το Αιγαίο ολόκληρο, όχι το μισό, θα χαθεί και η Ελλάδα. Δεν μπορεί να αντιληφθούν οι Έλληνες, και όταν μιλάω, ή ο Ελληνισμός, και όταν λέω για Ελληνισμό, μιλάω για Ελλάδα και Κύπρο. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Η Κύπρος είναι συνδεδεμένη τόσο στενά με την Ελλάδα, που οτιδήποτε γίνει επηρεάζει άμεσα την Ελλάδα. Αυτά που έγιναν με τις γεωτρήσεις στην Κύπρο, που δεν αντέδρασε η Ελλάδα σαν εγκύτρια δύναμη, ήρθε, το είδαμε πέρυσι και πρόπερσι, το είδαμε πού? Στη ανατολικά της Κρήτης, όπου το Ρουτς Ρέιπι 3 μήνες όργωνε την ΑΟΣ της Ελλάδος, χωρίς να αντιδρά. Και δεν σταμάτησε εκεί ο τρισάθλιος προδότης. Ψήφισε την Τουρκία για τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, κόβοντας έτσι τον ομφάλιο λόρο με την Κύπρο για να κάνει τα χαρτίρια των αφεντικών του. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι, όπως είναι τα πράγματα, υπάρχει κατοχή και ότι η Τουρκία επιβάλλει εμπάρκο σε βάρος των πλοίων και των αεροσκαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικό, με τους οποίους συνδέει μια φιλία, και μας είπαν ότι συντονίστηκα. Και ακούμε στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την Τουρκία να συμμετάσχει στο εκτελεστικό συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, αυτό είναι International Maritime Organization, να συμμετάσχει σε έναν οργανισμό, μια χώρα η οποία κατέχει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα η οποία επιβάλλει εμπάρκο σε βάρος πλοίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα η οποία δεν αναγνωρίζει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΑΕΓΕ, μια χώρα η οποία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Κύπρο, στη θάλασσα. Και ακούμε τον κύριο Δένδια να μιλά και να υποστηρίζει ορθά από τη μια ότι η Ελλάδα έχει εξωτερική πολιτική επί τη βάση αρχών. Ποια είναι η εξωτερική πολιτική επί τη βάση αρχών? Όταν σπονσάρεις τον κατακτητή της Κυπριακής Δημοκρατίας, της οποία, εκτός του ότι είμαστε Έλληνες, είσαι εγκυήτρια δύναμη, και όταν αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να προωθήσει, λέει, μια εμπλοκή ενεργοτικότερη με έναν από τους πυλώνες, την άρση του εμπάρκο σε βάρος της Κυπριακής Ναυτιλίας. Και ακούν οι Ευρωπαίοι εταιροί ότι η κύρια σύμμαχός μας, η μητέρα πατρίδα και εγκύτρια δύναμη, σπονσάρει την Τουρκία στο θέμα της ναυτιλίας. Κατελάχιστον είμαστε αξιολύπητοι, κατελάχιστον υπάρχει, εκτός από το πολιτικό ηθικό πρόβλημα, ζήτημα, εκτός και αν είναι τόσο υψηλή αυτή η διπλωματία του κυρίου Δένδια, που εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε, διότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποιο είναι το όφελος που θα αποκομίσει η Ελλάδα από αυτή την κίνηση, εκτός από ένα νέο εξευτελισμό, νέο κόστος και αναξιοπιστία. Και τι θα πούμε στον ΟΓΙΕ? Ότι η Τουρκία είναι κράτος που εισέβαλε στην Κύπρο? Τι θα μας πούν, αφού η Ελλάδα είναι σπόνσορα στην Τουρκία σε θεσμό του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Ο IMO, για αυτούς που ξέρουν, εγώ σήμερα φρόντισα να μάθω, είναι ο πιο σπουδαίος
οργανισμός που υπάρχει στον κόσμο σε ό,τι αφορά την ναυτιλία. Άρα στην ουσία τι έγινε, ανταλλάξαμε Ελλάδα και Τουρκία, η μεν Ελλάδα έδωσε μια σπουδαία θέση σε ένα σπουδαίο οργανισμό και πήρε ως αντάλλαγμα, τουλάχιστον αυτό είπε ο κύριος Δένδιας μέχρι στιγμής, πήρε μια μη μονίμη θέση σε ένα οργανισμό, στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, που αποδεδειγμένα πια δεν επιτελεί τους στόχους του και δεν επιτελεί τους σκοπούς του. Τι είναι αυτό, πολιτική εξευμενισμού ή πολιτική αποτροπής? Αποφάσισε η Ελλάδα τι από τα δύο θα κάνει? Και αν η Ελλάδα αποφάσισε τι θα κάνει, αποφάσισε και για το αν θα είναι η μεγάλη Ελλάδα, η Ελλάδα που θέλει να παίξει ρόλο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ή θα είναι η Ευρώπη των η Ελλάδα των Βαλκανίων? Και αν θα θέλει να παίξει και να έχει κάποιο ρόλο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, πώς μπορεί να το κάνει χωρίς να λαμβάνει υπόψη το Κυπριακό? Έχει συμφέροντα στην Κύπρο? Γιατί πέρα τα όσα νιώθουμε, τα εξαίματος δηλαδή, είναι ακριβώς αυτά που υπέβαλε πριν από λίγο και ο Γιάννος. Είναι εγκύτρια δύναμη εδώ. Θα ανταποκριθεί στον συμβατικό της ρόλο? Ή για άλλη μια φορά θα θυμηθούμε αυτό το οδυνηρό δόγμα του «Η Κύπρος κοίταται μακράν»? Όταν επιβάλλει συνθήκες εμφανισμού ενός λαού, τότε δεν διαπράττεις απλά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, διαπράττεις έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλάει για το ελληνικό χρέος. Πώς είναι απεχθές το χρέος στο ελληνικό? Δεν έγινε με μη νόμιμους τρόπους ή με παράτυπους τρόπους η δανειοδότηση της πατρίδας μας? Αντίθετα, έγινε με άκρως παράνομους τρόπους και αντισυνταγματικούς. Αυτό αποδεικνύει το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και το αποδεικνύει με ανάλυση λογιστική, οικονομική και νομική από εξαίρετους νομικούς, ένας εκ των νομικών που συμμετείχαν στην Επιτροπή Αλήθειας είναι και ο συνταγματολόγος, ο εξαίρετος, ο Γιώργος ο Κασιμάτης. Αποδεικνύεται λοιπόν, αλλά και λαμπροί νομικοί από όλο τον κόσμο συνέπραξαν σε αυτή τη διαδικασία. Αποδεικνύεται λοιπόν πρώτον ότι το ελληνικό χρέος συνήφθη με τρόπους παράνομους από κυβερνήσεις διεφθαρμένες, συνδέεται το χρέος και συμποσούται και σε ποσά τα οποία προκύπτουν από συμβάσεις διαφθοράς και διαπλοκής. Το χρέος επίσης επιβλήθηκε με τρόπους αντισυνταγματικούς και με τρόπους, αυτό το ανέλησε εξαιρετικά η Μάργο Σάλομον, που είναι ίσως η κορυφαία καθηγήτρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου, διδάσκει στο LSE. Αποδείχθηκε και ο Ολιβιέ Ντε Σούτερ, που είναι καθηγητής στο Yale αυτή τη στιγμή, αποδείχθηκε μέσα από τις αναλύσεις που έγιναν ότι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία επιβλήθηκε και επιβάλλεται, γιατί το ζούμε στο πετσί μας και το ζει ο κόσμος στο πετσί του, την εξαήλωση των δικαιωμάτων του και της αξιοπρέπειάς του. Αυτή η επίθεση στα δικαιώματα και η παραβίαση των δικαιωμάτων για την αποπληρωμή του χρέους είναι μη ανεκτή κατά το διεθνές δίκαιο. Τρίτος παράγοντας που είναι εξαιρετικά σημαντικός βεβαίως είναι το γεγονός ότι αυτό το χρέος επιβλήθηκε με δόλο. Είχαμε δηλαδή τα ντοκουμέντα από τα οποία αποδείχθηκε ότι οι δίθεν θεσμοί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση γνώριζαν εξ αρχής, πριν από την επιβολή του πρώτου μνημονίου, ήδη από το Μάρτιο του 2010 είχαν αναλύσεις οι οποίες αποδείκνυαν και τον απεχθή χαρακτήρα του χρέους, αλλά και το μη βιώσιμο του χρέους. Τι θα πει μη βιώσιμο? Μη βιώσιμο θα πει ότι αν επιβάλλω αυτό το χρέος σε έναν λαό, κινδυνεύει να, όχι απλώς να διαραγεί ο κοινωνικός ιστός, αλλά να καταστραφεί ο λαός. Όταν λοιπόν επιλέγεις, γνωρίζοντας ότι θα έχεις αυτές τις συνέπειες, να επιβάλλεις συνθήκες τέτοιες αφανισμού του λαού, τότε δεν διαπράττεις απλώς παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά διαπράττεις διεθνές έγκλημα και μάλιστα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Μάλιστα. Αυτά ήταν κάποια από τα θέματα του σημερινού ενημερωτικού πολυθεματικού μαγκαζίνου και τα Μάνετ. Τώρα, αν θέλετε να βλέπετε κι εσείς ολοκληρωμένες εκπομπές, που σημαίνει πιο πολλές ειδήσεις, πιο αναλυτικές, πιο αποκαλυπτικές, χωρίς καμία απολύτως λογοκρισία από το YouTube, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητές στο κανάλι, είναι στη διακριτική σας ευχέρεια, με δύο τρόπους.
είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα το βρείτε κάτω από το βίντεο, είτε μέσω PayPal ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας ημέρα. Και φυσικά για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει.